στον αέρα, στην τηλεφωνική μας γραμμή, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον κύριο Θόδωρο Καράγλου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης και εκ νέου υποψήφιο βουλευτή στη Β' Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Καράγλου, καλημέρα. Μας ακούτε? Δεν μας ακούει. Πάρα πολύ καλά, κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα σε εσάς, τον κύριο Παρασιάδη, τους συνεργάτες σας, τους φίλους ακροατές. Καλημέρα σας. Διάβαζα εδώ στην εφημερίδα στην Πολιτική, έχετε ένα άρθρο που λέει «Καμία ψήφος να μην πάει χαμένη». Ναι. Να έρθουν να ψηφίσουν ή να ψηφίσουν και Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε, καταρχήν το μεγάλο στοίχημα είναι το στοίχημα της συμμετοχής. Ναι. Θα πρέπει πολλοί δεν θα συμμετέχουν. Οι εκλογές δεν είναι χαβαλές, έτσι, είναι μια πάρα πολύ σοβαρή διαδικασία, πόσο μάλλον όταν αφορά το μέλλον της πατρίδας, όταν αφορά το μέλλον των παιδιών μας. Ψηφίζουμε για την ανάδειξη του κοινοβουλίου, ψηφίζουμε για μια νέα κυβέρνηση, για μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα σε καλύτερες ημέρες. Λοιπόν, για αυτό το λόγο δεν νοείται να απέχουν οι πολίτες, να πάνε για μπανάκι, ας ψηφίσουν πρώτο πρωί-πρωί και ας πάνε μετά για μπάνιο, ψώνουν και καλά να πάνε. Ναι. Λοιπόν, δεν βοηθάει όμως, κύριε Καράγλου, 7 Ιουλίου δεν βοηθάει, το ξέρετε κι εσείς. Λείπει κόσμος, δουλεύει σεζόν, έχουν υποχρεώσεις. Κύριε Παπαδόπουλε, ναι, έλεγε ο Μακαρίτης ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν χαλάμε τα μπάνια του λαού. Έτσι είναι. Και αυτό ήταν γεγονός. Από 15 Ιουνίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου ποτέ δεν είχαν εκλογές. Φαίνεται όμως ότι η αριστερά δεν έχει ούτε αρχές ούτε αξίες ούτε τίποτα και κάνει εκλογές όποτε τις έρθει χωρίς να σκέφτεται, χωρίς να σέβεται τίποτα. Θυμίζω ότι είχε κάνει δημοψήφισμα που προκηρύχθηκε μέσα σε 5 μέρες έτσι για να πάρει το περίφημο ηρωικό όχι που συνέχεια έκανε κολοτούμπα και ο Τσίπρας και το έκανε ναι. Λοιπόν, έρχομαι τώρα στα διατάφτα. Ναι. Πρώτο λοιπόν ζήτημα είναι η συμμετοχή. Πρέπει όλοι, ανεξαρτήτως του τι θα ψηφίσουν, να πάνε να ψηφίσουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η δημοκρατία είναι γιορτή, οι εκλογές είναι γιορτή της δημοκρατίας. Είναι σημαντικό λοιπόν να συμμετέχουν όλοι οι πολίτες, γιατί η δημοκρατία βασίζεται στη συμμετοχή. Αλλιώς απαξιώνεται, ξεθοριάζει και σιγά σιγά χάνεται. Δεύτερο ζήτημα. Εμείς ζητάμε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Ζητάμε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία να μας δώσουν μια ισχυρή εντολή γιατί θέλουμε να βγει η κυβέρνηση την Κυριακή 7 του μηνός το βράδυ και να μην μπούμε σε περιπέτειες. Προσέξτε γιατί αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, ναι, είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα, αυτό τουλάχιστον κανείς δεν το αμφισβητεί. Αν δεν υπάρχει όμως αυτοδυναμία, ο εταίρος που θεωρητικά θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, ο κυβερνητικός μας εταίρος, είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι η χειρότερη κυβέρνηση που γνώρισε ποτέ ο τόπος, ούτε με το ΚΚΕ, τη Χρυσή Αυγή μας χωρίζει άβυσος, ούτε με τα προσωποπαγή μορφώματα που εξυπηρετούν μόνο τα προσωπικά συμφέροντα και τις φιλοδοξίες των ηγετών τους. Άρα λοιπόν μένει μόνο το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, όπως βλέπουμε το τελευταίο διάστημα την κυρία Γεννηματά, κάνει μια στροφή αριστερά. Κύριε Καράγλου, και άλλες φορές κάνει δεξιά, αριστερά. Νομίζω δεν υπάρχει και σαφής κατεύθυνση. Έτσι μου φαίνεται εμένα. Δεν ξέρω αν κάνω, ναι, πώς να την αξιολογήσω αυτές τις τροφές που κάνει. Όταν ακούω εγώ την κυρία Γεννηματά ή από, ναι, την τελέχη του ΠΑΣΟΚ να μιλάνε για ψήφο ανοχής, αυτό σημαίνει ότι θέλουν μια κυβέρνηση όμηρο, μια κυβέρνηση η οποία θα κάνει έτσι ό,τι θέλουν αυτοί, γιατί ξέρετε διαφορετικά δεν θα δώσουν ψήφο ανοχής, ναι, και θα πέφτει η κυβέρνηση. Λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε αυτό το πράγμα. Εμείς θέλουμε ξεκάθαρες λύσεις. Θέλουμε η επόμενη κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές 7 Ιουλίου να είναι μια σταθερή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση η οποία θα μπορέσει να εφαρμόσει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, δεν θα εξαρτάται από τον χ ή ψ κυβερνητικού εταίρου, γιατί θέλουμε να κριθούμε από την εφαρμογή ή όχι του προγράμματός μας και από τα θετικά ή όχι αποτελέσματα που θα πετύχουμε. Η λογική δηλαδή του να είναι η κυβέρνηση όμηρος μιας μειοψηφίας η οποία μειοψηφία όποτε θέλει θα δίνει ψήφο και όποτε θέλει δεν θα δίνει, δεν θα είναι καλή για το συμφέρον της χώρας. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο στοίχημα. Ζητάμε ξεκάθαρη εντολή, ζητάμε εντολή σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης για να κριθούμε για την εφαρμογή του προγράμματός μας, γνήσιου, ανώθευτου, χωρίς να μπούμε σε λογική παζαριών και άλλων διαδικασιών. Μάλιστα. Στη Β' Θεσσαλονίκης που εσείς δίνετε το δικό σας αγώνα του Σταυρού, είδαμε η Νέα Δημοκρατία να πηγαίνει εξαιρετικά, θα έλεγα, στις ευρωεκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ να πηγαίνει πάρα πολύ άσχημα. Τι εικόνα έχετε τώρα που έχετε γυρίσει, από όσο ξέρω, όλη την περιφέρεια αυτές τις μέρες? Πολλές φορές το λέω, θα έλεγα. Λοιπόν, η εικόνα την οποία έχω είναι εξής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταποντηθεί, δεν υπάρχει. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί άλλωστε και αποτελέσματα κάλπης. Να θυμίσω ότι στις ευρωεκλογές της Νέας Δημοκρατίας η Β' Θεσσαλονίκης πήρε 35,8, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ αρκέστηκε στο 17,6. Double score δηλαδή πετύχαμε. Αυτό λοιπόν μπορώ να πω τώρα, αυτό που μπορώ να πω τώρα είναι ότι
στη Νέα Δημοκρατία θα δούμε μετά από 12 χρόνια στη Β' Θεσσαλονίκη ξανά να έχουμε μπροστά τεσσάρι. Θα ξεκινάμε από 40 και προς τα πάνω στη Β' Θεσσαλονίκη. Για εδώ μιλάω πάντα, αυτή την περιφέρεια ξέρω, αυτή την περιφέρεια χορηγός, για αυτή την περιφέρεια μπορώ να γυρθώ. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Βλέπω δημοσκοπήσεις, είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται και είναι πολύ μπροστά. Αλλά για τη Β' Θεσσαλονίκη μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα ξαναζήσουμε μέρες του 2004 και του 2007. Στη είναι, πάρα πολύ θετικό το κλίμα, είναι πάρα πολύ θετικό το κλίμα. Και είμαι βέβαιος, στοιχηματίζω γι' αυτό, ότι θα ξεπεράσουμε το 40%. Μάλιστα. Στο κομμάτι της αποχής, πώς είναι η δική σας περιφέρεια, κύριε Καράγλου, τι βλέπετε? Υπάρχει μεγαλύτερη αποχή? Υπάρχει ένα ζήτημα, ξέρετε, γιατί η 7 Ιουλίου είναι μια ημερομηνία που πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν ξεκινήσει ο προγραμματισμός για τις καλοκαιρινές άδειες, έχουν πάρει άδειες, έχουν βγάλει εισιτήρια αεροπορικά προχθές. Μιλώντας με φίλους μου, λέγανε ότι τετραμελή οικογένεια είχαν βγάλει αεροπορικά εισιτήρια για την Κρήτη. Αυτό είναι και Δεκέμβριο, όταν τα αεροπορικά εισιτήρια είναι φτηνά. Ναι. Καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τώρα δεν μπορούν αυτοί να τα κυρώσουν, γιατί αν τα κυρώσουν, το εισιτήριο σήμερα για να πάει στην Κρήτη έχει πάει στα δεν ξέρω πού, στο Θεό, έχει πάει στα 500 ευρώ. Ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό δεν μπορούν. Κάποιοι άλλοι έχουν δώσει προκαταβολές στη ξενοδοχεία. Το οποίο δεν του κάνουν ευκολίε, γιατί ευκαιρία ψάχνουν και αυτοί να πάρουν τις προκαταβολές χωρίς να πάνε πελάτες. Λοιπόν, υπάρχουν τέτοια ζητήματα πρακτικά. Ελπίζω όμως, ελπίζω και τους καλώ τους συμπατριώτες μου και τους συμπολίτες μου να μην κάνουν το λάθος να πάνε για μπανάκι πρώτα και μετά να ακούγουν ότι θα ψηφίσουν. Σα παρακαλούσα να μείνουν όλοι κανονικά στις πόλεις και στα χωριά τους, να πάνε να ψηφίσουν πρώτα. Αυτό είναι το μείζον, αυτό είναι το σημαντικό. Και να πάνε αν θέλουν μετά το μεσημέρι για μπάνι. Όχι το αντίστροφο. Κινδυνεύουμε να έχουμε μεγάλη αποχή αν γίνει το αντίστροφο. Γιατί απλώς καταλαβαίνετε τι μπουτιλιαρίσματα θα υπάρχουν όταν όλοι μετά το πρωινό μπάνιο και αφού πάνε και για μπύρες αποφασίσουν να γυρίσουν. Δεν θα προλάβουν την ώρα για να κλείσουν οι κάλπες και αυτοί ήταν ακόμη θα ταλαιπωρούνται στον δρόμο. Και θα ταλαιπωρούνται και από πρώτα θέμα κίνησης ούτως ή άλλως. Ακριβώς. Ναι. Πρώτα ψηφίζουμε και μετά πάμε αν θέλουμε για μπάνιο. Αν και εγώ θα πρότεινα να μην πάνε καθόλου για μπάνιο. Είναι μια Κυριακή που είναι κομβική, είναι σημαντικότατη. Είναι μια Κυριακή που κρίνεται το μέλλον της χώρας. Ας σταματήσει η λογική του καβαλέ και ψηφίζουμε και μικρά κόμματα και οτιδήποτε άλλο. Δεν περισσεύει καμία ψήφος. Στη δημοκρατία πρέπει όλοι να συμμετέχουν. Τους καλούμε να φερθούν με υπευθυνότητα, να συμμετέχουν σε εκλογικές διαδικασίες. Τους καλούμε να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία, που είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να πάρει μια ισχυρή αυτοδυναμία για να μπορέσει να κυβερνηθεί ο τόπος και να αλλάξει σελίδα. Μάλιστα. Κύριε Καράγλου, σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Έχουμε μια ερώτηση. Θέλει και ο Σταμάτης μια ερώτηση πριν κλείσουμε. Γιατί επειδή είδα την ώρα εγώ και φοβήθηκα, γιατί είναι και 58. Αλλά ναι. Όλους τους ρωτάμε για αυτό το θέμα, γιατί όλοι οι Θεσσαλονίκοι με αυτό ασχολούνται. Ο ΑΣΤ. Τι γίνεται, κύριε Καράγλου, πώς βλέπετε τα πράγματα και τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία όταν αναλάβει? Θα παραμείνει κυβερνητικό, κρατικό οργανισμό? Καλά το είπε. Ο ΑΣΤ είναι το κλασικό παράδειγμα τη αποτυχία του κρατισμού. Δηλαδή. Επιβεβαιώνει τη θεωρία μας και την άποψή μας που λέει όπου το κράτος προσπαθεί να κάνει τον επιχειρηματία, το μόνο που πετυχαίνει είναι να παράγει ελλείμματα, προβλήματα και διαφθορά. Είναι η ίδια περίπτωση αυτή. Αυτό λοιπόν μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη μέρα η διοίκηση Παπά Παναγιωτίδη, η οποία βαρύνεται με πολλά ζητήματα, τα οποία θα ευνηθούν με κάθε μορφή, αλλά και με διωγμούς ανθρώπων οι οποίοι δεν κάναν τίποτα απλά γιατί είχαν μια διαφορετική ιδεολογία. Ταλαιπωρήθηκαν και ταλαιπωρούνται αλλάζοντας μέχρι και 8 αντικείμενα μέσα στο διάστημα των 2 χρόνων που είναι η συγκεκριμένη διοίκηση. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι την επόμενη μέρα θα είναι παρελθόν και από εκεί πέρα με νυφαλιότητα και με ψυχραιμία και με συζήτηση βεβαίως και με τα συνδικάτα και με συζήτηση βεβαίως και με όλες τις εμπλοκόμενες φορείς, την περιφέρεια, τους δήμους, την τοπική αυτοδιοίκηση, θα γίνει μια ανάλυση του τι ακριβώς διοίκηση θέλουμε, πώς ακριβώς φανταζόμαστε τον οργανισμό αστικής κοινωνίας Θεσσαλονίκης, ποιο είναι το μέλλον και ποιο είναι η προοπτική. Με λίγα λόγια, δεν θα γίνει κάτι σε βάρος των πολιτών, δεν θα γίνει κάτι σε βάρος της κοινωνίας, δεν θα γίνει κάτι σε βάρος των εργαζομένων. Θα βρεθεί η καλύτερη και αποδοτικότερη λύση για το κοινωνικό σύνολο και βεβαίως και για τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας. Γιατί ξέρετε, τώρα τελευταία υπάρχει μια κινδυνολογία που. Ναι, υπάρχει αυτό. Ότι έχετε κρυφή ατζέντα, θα σας τα πω εγώ. Έχετε κρυφή ατζέντα, είστε ανάλγητο κόμμα και ανάλγητη πολιτική.
και θέλετε να κόψετε τα επιδόματα του κόσμου, του κοσμάκι, να το κάνω και ο, έτσι όπως ακριβές, και τις συντάξεις του κοσμάκι επίσης. Κοιτάξτε, πάλι κοσμάκι βάζω από πίσω. Ναι, ναι. Μια κυβέρνηση η οποία ψυχοραγεί, εννοώ πολιτικά, και ετοιμάζεται να απέλθει από την εξουσία, χρησιμοποιεί κλασικές παλαιοκομματικές μεθόδους για να επιδώσει ή τέλος πάντων να αλλάξει τις συνθήκες. Ξεκινήσαμε λοιπόν τη σκανδαλολογία. Ποιος δεν θυμάται πέρσι τις 10 κάλπες που συνέθηκαν ένα επικοινωνιακό σοου και παραπέμπθηκαν 10 αθώοι άνθρωποι για σύσταση εκτακτικής συντροφής που τελικά κατέληξε σε ένα βάγιο γιατί αποδέχτηκε ότι δεν υπάρχει τίποτα για κανέναν. Ποιος δεν θυμάται στη συνέχεια την παροχολογία. 4 μέρες από των ευρωεκλογών μοιράζαν τη 13η σύνταξη όπως λέγανε και γέλασε κάθε επικραμμένος, γιατί προφανώς αυτό που δώσαν ήταν ένα έκτακτο προεκλογικό επίδομα που δεν έχει καμία σχέση με τη 13η σύνταξη. Και βεβαίως δεν ήταν μόνο αυτό, αλλά δόθηκαν και οι συντάξεις στο επόμενο μήνα, 24 Μαΐου, δύο μέρες πριν τις εκλογές, για να πείσουν τους συνταξιούχους ότι έχουν λεφτά στις τσέπες τους και όλα τα σχετικά. Και αφού δεν βγήκε ούτε η σκανδαλολογία, ούτε η παροχολογία, έγινε το τρίτο βήμα που είναι η κινδυνολογία. Λοιπόν, εμείς ξεκαθαρίζουμε το εξής. Κανείς είσαι εργαζόμενος, δεν έχει να φοβηθεί για τίποτα. Η Νέα Δημοκρατία έρχεται για να ενώσει και όχι να διαιρέσει τους Έλληνες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουν όλοι οι πολίτες ότι ο υπάλληλος, ο δημόσιος λειτουργός, ο οποίος κάνει καλά τη δουλειά του, δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Προφανώς αυτοί οι οποίοι διαπράττουν παρανομίες, προφανώς αυτοί οι οποίοι συλλαμβάνονται για διάφορες παράτυπες ενέργειες θα τιμωρούνται, αλλά από εκεί πέρα ο ευσυνείδητος υπάλληλος, ο οποίος κάνει καλά τη δουλειά του, δεν έχει τίποτα που να φοβηθεί. Επαναλαμβάνω, εμείς ερχόμαστε να ενώσουμε. Για τα επιδόματα, κύριε Καράγλου, υπάρχει ατζέντα. Όλα αυτά τα επιδόματα, όλα αυτά τα οποία δόθηκαν, ισχύουν και θα δίνονται κανονικά. Ακόμη δηλαδή και αυτό το έκτακτο προεκλογικό επίδομα θα το θεσμοθετήσουμε και θα δίνεται σαν βοήθεια στους συνταξιούχους. Όχι πριν τις εκλογές. Όχι, στο τέλος του μήνα. Δηλαδή, μην περιμένουμε δηλαδή την άλλη τετραετία, έτσι. Όχι, κύριε Παπαδόπουλε, ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουμε να γίνουμε το καθαρίζουμε αυτό. Τρεπόμαστε για αυτά τα οποία ζήσαμε το τελευταίο διάστημα και όλα αυτά είναι που πρέπει να αλλάξουμε για να δούμε μια Ελλάδα πιο φωτεινή, μια Ελλάδα που ο Έλληνας πολίτης θα χαμογελάει και δεν θα φεύγουν τα παιδιά μας εξωτερικό. Ωραία. Κύριε Καράγλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.